Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο, όπως σας είπαμε και πριν, ο κύριος Νότης Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο συνάδελφός μας, ο Γιάννης Σουλιώτης. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα και σε εσένα. Και θα συνδεθούμε και με τη Βασιλική τη Σιούτη, δημοσιογράφος. Τα έχουμε ξαναμιλήσει με την Βασιλική, τη βλέπουμε, την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης, πρέπει να πω, και η Βασιλική είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν καταπληκτικό ρεπορτάζ και τελικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ. Πριν όμως να ξεκινήσουμε. Για το οποίο στην αρχή κατηγορήθηκαν. Για το οποίο κατηγορήθηκαν. Mm-hmm. Και κυνηγήθηκαν. Από διάφορους. Κυνηγήθηκαν εντός εισαγωγικών. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Μηταράκη, αρχικά ξεκινήσουμε με εσάς. Άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο το πρωί στον Sky και ακούω και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους ρωτούν οι δημοσιογράφοι ευλόγως, γιατί ρε παιδιά δεν παίρνετε πίσω το θέμα της μικρής Μαρίας στον Εύρο, να λένε, μα το είχε παραδεχθεί και ο κύριος Μηταράκης. Ο κύριος Μηταράκης γιατί δεν έχει ζητήσει συγγνώμη. Έχω ακούσει αυτή τη μονταζιέρα του ΣΥΡΙΖΑ, να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Στις 30 Αυγούστου στη Βουλή αποκάλυψα επίσημα στην μόνιμη Διαρκή Επιτροπή ότι δεν υπήρχε πέμπτο παιδί, δεν υπήρχε νεκρό παιδί και μετέπειτα ότι και η Μπάιντα δεν άνοικε στο αρχικό γκρουπ των 38. Από εκεί και πέρα στις 16 Αυγούστου πράγματι πήγα στον Εύρο, συναντήθηκα με τους 38 και είπα ότι στις μαρτυρίες τους προκύπτει από τη μαρτυρία, ήταν πολύ προσεγμένες οι λέξεις που χρησιμοποίησα, ότι αναφέρονται σε νεκρό παιδί. Είπα την ίδια στιγμή ότι θα ζητηθεί μέσω δικαστικής συνδρομής από την Τουρκία να προχωρήσουν σε ενέργειες εκταφής. Η οικογένεια αρνήθηκε εκείνη τη στιγμή οποιαδήποτε συνεννόηση με την Τουρκία για να υπάρξει εκταφή του παιδιού. Κάναμε ενδελεχή έρευνα για 2 εβδομάδες. Ναι, ναι. Συγκεντρώσαμε στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που είχαν προσφύγει. Κάναμε αντιπαραβολή με τις λίστες που βρήκαμε από αυτούς που ήρθανε. Είδαμε φωτογραφικό υλικό και 14 μέρες μετά, στις 30 Αυγούστου, επίσημα στη Βουλή, είπα ότι δεν υπήρχε νεκρό παιδί. Αυτές τις 2 εβδομάδες όμως, κύριε Υπουργέ, και εσείς πιστεύατε ότι υπήρχε νεκρό παιδί σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 38. Είπα ότι υπήρχαν οι μαρτυρίες. Μάλιστα. Αλλά όπως είπα στη Βουλή στις 38, όταν συγκεντρώσαμε όλες τις καταθέσεις των 38, ελάχιστοι από τους 38 αναφέρθηκαν επιγραμματικά στο περιστατικό. Ναι. Η πλειοψηφία των 38 δεν ανέφερε καν ότι υπήρχε αυτό το παιδί. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Μιλήσατε για εκταφή που ήταν να γίνει τότε. Υπήρξαν δύο. Και αν υπάρχει καινούριο αίτημα για εκταφή. Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής. Το αίτημα προς την Τουρκία δεν έγινε ποτέ γιατί η οικογένεια αντέδρασε. Όταν εμείς. Μισό λεπτό. Το αίτημα για να γίνει εκταφή τότε. Ναι. Το οποίο είχατε ζητήσει εσείς. Προτιθέμεθα να ζητήσουμε. Μάλιστα. Ζητήσαμε την άδεια της οικογένειας. Η οικογένεια μας αρνήθηκε μέσω των δικηγόρων της ΜΚΟ που τους εκπροσωπούσαν να προβούμε σε ενέργειες προς την Τουρκία. Λίγες εβδομάδες μετά, αφού είχε η κυβέρνηση αποκαλύψει ότι δεν υπήρχε η μικρή Μαρία, καταθέσαν αίτημα στον εισαγγελέα Ορεστιάδος. Το οξύμορο εδώ πέρα είναι όταν εκλήθη η οικογένεια να καταθέσει στον εισαγγελέα Ορεστιάδος που ακριβώς στη μικρή νησίδα έγινε η ταφή της δίθεν Μαρίας, η οικογένεια απάντησε ότι δεν έθαψε το παιδί της, το έδωσε σε κάποιους άλλους από τους 38 να πάνε κάπου πιο εκεί να το θάψουν. Η οικογένεια που έχασε το παιδί της δεν ξέρει πού το έθαψε και δεν το έθαψε η ίδια. Αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλές τρύπες από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό πλέον υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι ήταν μια στημένη ιστορία. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος την έστησε. Από ποιον στήθηκε, ναι. Υπάρχουν. Και κοιτάξτε, συμμετείχαν και οι γονείς αυτό. Εμφανώς συμμετείχαν οι γονείς και η Μπάιντα στις καταθέσεις. Θα αντιμετωπίσουν συνέπειες από την ελληνική δικαιοσύνη. Έχω καταθέσει ήδη στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μηνυτήρια αναφορά. Έχει ανοίξει δικογραφία την οποία διαχειρίζεται ο εισαγγελέας Ορεστιάδος υπό την επίβλεψη αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι θέμα της δικαιοσύνης να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Το ερώτημα όμως που θίθεται τώρα είναι το εξής. Αυτή η οικογένεια εκπροσωπήθηκε από 2 συγκεκριμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δημοσιεύματα σήμερα πρωτοσέλιδα ημερησίων εφημερίδων συνδέει άμεσα αυτές τις 2 ΜΚΟ στελέχη της με στελέχη τα οποία ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ στην εξωματική αντιπολίτευση. Άρα, συγγνώμη, εσείς κατηγορείτε ευθέως το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει στήσει την ιστορία. Όχι. Εδώ θέτω ένα ερώτημα εγώ και το έχω θέσει από χτες και δεν έχω πάρει απάντηση. Οι 2 αυτές ΜΚΟ είτε παραπλανήθηκαν από τους εντολείς τους, είναι ένα ενδεχόμενο. Η Human Rights 360 έχει βγει δημόσια και έχει ανακαλέσει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο οποίο ο πρόεδρος είναι πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει τοποθετηθεί. Η μία εκδοχή είναι ότι παραπλανήθηκαν, η δεύτερη εκδοχή είναι ότι παίξαν κάποιο ρόλο. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να βγούνε
και να μας διευκρινίσουν τι ρόλο έχουν. Γιατί αυτοί καταθέσαν τώρα, πριν τις αποκαλύψεις και του κυρίου Σουλιώτη, κύρια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτονόητα η Ελλάδα πλέον έχει συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία και θα απαντήσουμε δικαστικά. Γιάννη, τώρα. Εγώ νομίζω ότι το βασικό κίνητρο των ανθρώπων αυτών ήταν να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους από την Τουρκία ανεμπόδιστα προς την Ελλάδα και να την χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με δεδομένο ότι 10 μέρες νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να περάσουν από τον Εύρο, από την τουρκική στην ελληνική όχθη και είχαν, όπως ανέφερε και ο μάρτυρας στην συνέντευξή του, τους είχαν αποθήσει κάποιοι μαυροντημένοι κουκουλοφόροι, όπως είπαν, το έβριμα που δημιούργησαν ήταν ουσιαστικά να σκηνοθετήσουν μια δραματική ιστορία με τον χαμό ενός παιδιού, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τα αντανακλαστικά των αρχών και των οργανισμών, ούτως ώστε να σπεύσει κάποιος να βοηθήσει. Να σπεύσει κάποιος να βοηθήσει. Βέβαια. Αυτό νομίζω το έχουμε δει αρκετές φορές να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις και στο Ανατολικό Αιγαίο, που υπάρχει μια κινητοποίηση ακριβώς προκειμένου να διασφαλίσουν οι μετανάστες ότι θα μπορέσουν να βγουν ανεμπόδιστα σε ελληνικό έδαφος. Και νομίζω ότι αυτή είναι το βασικό κίνητρο, το τι αξιοποίηση έγινε μετά σε αυτή την ιστορία. Τώρα, είναι επειδή ένα διάβασα ζήτημα. Το ρεπορτάζ, έχει γίνει και μακιγιάζ όλη την ιστορία. Αυτή είναι η περιγραφή που έδωσε ο μάρτυρας, ένας Σύρος πρόσφυγας που μετήχε στην ομάδα των 38 και είπε ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει νεκρό παιδί. Είπε ότι ήταν μια ιδέα που την σκηνοθέτησαν προκειμένου, ακριβώς όπως είπαμε, να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ότι τους υπέδειξε τη συγκεκριμένη ιδέα ο διακινητής, ο οποίος βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Μπαϊντά, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός. Είναι μια κοπέλα από την Συρία, η οποία ταξίδευε στην ομάδα των 38. Είχε φροντίσει. Δεν ήταν στο αρχικό γκρουπ. Η Μπαϊντά δεν αναφέρεται στην κατάθεση των ΜΚΟ προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή πώς βρέθηκε εκεί τώρα. Εμφανίστηκε τελευταία στιγμή αυτή. Δηλαδή. Πώς εμφανίστηκε τελευταία στιγμή. Εμφανίστηκε και ενσωματώθηκε με αυτό το γκρουπ, όχι από τις αρχές. Δεν είναι στη λίστα που κατέθεσε οι δύο ΜΚΟ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η συγκεκριμένη για ποιον λειτουργούσε. Αυτό είναι κάτι το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη. Έλα, Γιάννη. Πάντως ξέρουμε ότι βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Υπουργέ, υπήρχε γενικά μια απόκληση ανάμεσα στο πρώτο γκρουπ και το δεύτερο γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ ήταν 51, δηλαδή πλην της Μπαϊντά υπήρχαν και κάποιοι Αφγανοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο δεύτερο γκρουπ. Δηλαδή δεν είναι ότι μόνο η Μπαϊντά δεν ήταν από την αρχή στην συγκεκριμένη ομάδα. Αυτό που βλέπουμε όχι, είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά τα πεντάρικα και τα χιλιάρικα που βλέπουμε εκεί τι είναι. Αυτό είναι ένα. Ναι, για πες, Γιάννη. Είναι ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο TikTok και είναι κάποιος διακινητής ο οποίος επιδεικνύει τα έσοδα από την διακίνηση μεταναστών. Μεταναστών. Να σημειώσω επίσης πάνω σε αυτό και να πάμε στη κυρία Σιούτη. Ναι. Ότι βάσει της κοινής δήλωσης του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν υπάρχει νομικό δικαίωμα για κανέναν από την Τουρκία να έρθει παράνομα στην Ελλάδα και μετά να πάει παράνομα στη Γερμανία. Κάποιοι δικαιωματιστές προσπαθούν να το παρουσιάσουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται και πρέπει να γίνει και έχει μια ανθρωπιστική βάση. Δεν έχει καμία βάση στο διεθνές δίκαιο. Είναι μια παράνομη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφύγει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μηταράκη, πριν πάμε στην Βασιλική, να ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Η Μπαϊντά, όπως τη λένε, Μπαϊντά, δεν ξέρω κτλ. Διάβασα ότι ένα ταξίδι έφυγε από τη Γερμανία, πήγε στην Τουρκία, πήγε στο. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ενδείξεις από τα κοινωνικά της δράση. Και μετά ήταν εδώ, τεκμηριωμένα ήταν εδώ, σωστά. Σωστά. Και ξαναέφυγε. Τη συνάντησα και εγώ στον Εύρο. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μπαίνω, βγαίνει δηλαδή στη χώρα. Κοίταξε, μπήκε στη χώρα με τους 38 από την νησίδα, βρήκαν τυχαία μια βάρκα. Μάλιστα. Αυτό είναι από τα άλλα σημεία που είχαμε συζητήσει τότε. Και μετά κάποιος δεν κοίταξε τα χαρτιά της, πώς έφυγε και παράδειγμα. Δεν έχει φύγει νόμιμα από την Ελλάδα. Α, έχει φύγει παράνομα από την Ελλάδα. Ή εν πάση περιπτώσει, να το πω σωστά, δεν έχει φύγει με ελληνικά χαρτιά. Μάλιστα. Μαζί με άλλους 29 από την ομάδα των 38, έτσι. Ωραία, παιδιά, δεν μιλάμε για σουρωτήρι. Για πάμε στην Βασιλική. Έλα, Βασιλική. Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει, πρέπει να πούμε ότι ήσουν από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή και δέχτηκες και πολύ πόλεμο γι' αυτό στα social media, είχες αποκαλύψει ακριβώς τι συνέβαινε. Ήρθε στη Λάιφο, καταλάβαμε από την αρχή όταν είδαμε τα πρώτα δημοσιεύματα του Σπίγκελ ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εδώ και ότι ήταν μια ιστορία με πολλά fake news, κάτι που μας επιβεβαίωσε το ίδιο το Σπίγκελ με την έρευνα και το fact-checking που έκανε τελευταία, παραδεχόμενος ότι δεν είχε κάνει fact-checking στα πρώτα
ας πούμε ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει. Δεν θα έλεγα ότι φάγαμε τόσο πόλεμο όπως το λες. Αυτή είναι η Μπαϊντά, συγγνώμη. Αυτό είναι η Μπαϊντά που βλέπουμε. Είναι η Μπαϊντά που βλέπουμε εμείς, ναι. Ναι. Είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη και από τον κόσμο που πίστεψε από την αρχή στο ρεπορτάζ μας. Και είναι αλήθεια ότι πολύ λίγοι ασχολήθηκαν στην αρχή και οι περισσότεροι μας λέγανε ότι μα πάτε να αμφισβητήσετε το Spiegel. Και είναι δυνατόν ένα τέτοιο μεγάλο μέσο σαν το Spiegel που κάνει fact-checking σε όλα του τα ρεπορτάζ. Αυτή ήταν η αμφισβήτηση που είχαμε από ορισμένους, ότι το Spiegel κάνει fact-checking σε όλα του τα ρεπορτάζ και δεν υπάρχει περίπτωση να έβγαζε κάτι χωρίς fact-checking. Mm. Οι ίδιοι παραδέχτηκαν με το κείμενο που ανέβασαν στις 30 Δεκεμβρίου ότι δεν είχαν κάνει fact-checking σε αυτά τα ρεπορτάζ με τις καταγγελίες που είχαν εναντίον της Ελλάδας και για το νεκρό παιδί και γι' αυτό και τα απέσυραν όλα. Καν δεν τα διόρθωσαν, όπως είπαν, γιατί ήταν τόσα πολλά τα λάθη που δεν έπαιρνε διόρθωση και τα απέστειραν οριστικά. Οπότε θα κρατήσω την υποστήριξη που είχαμε από τον κόσμο, από την αρχή, γιατί ξεκινήσαμε ακόμα και όταν ο Υπουργός έλεγε ότι υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με τις μαρτυρίες ορισμένων από τις καταθέσεις υπάρχει νεκρό παιδί. Εμείς και τότε αμφισβητούσαμε ότι αυτή η ιστορία είναι έτσι όπως υπόθηκε. Και γι' αυτό και ξεκινήσαμε την έρευνα αυτή, η οποία, και γι' αυτό και εμείς στις 30 Αυγούστου ξεκάθαρα είπαμε, αποκαλύψαμε στη Βουλή, είναι ενδιαφέρον το βίντεο αν θέλετε να το δείτε, είπα με αγναλυτικά... Αλλά στην αρχή την πατήσατε και εσείς κύριε Μητέρα. Εγώ άκουσα τις μαρτυρίες και ξεκίνησα έρευνα. Ναι. Εγώ δεν επιβεβαίωσα. Ναι. Άκουσα τις μαρτυρίες. Είδα την Μπαϊντά, μου είπε αυτή την ιστορία. Τώρα γιατί ζητάτε από το ΣΥΡΙΖΑ να πει συγγνώμη. Μα καθυστέρησαν πάρα πολύ. Καθυστέρησε και ο Υπουργός και το Υπουργείο Μετανάστευσης και η κυβέρνηση. Καθυστέρησαν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα η Μπάιντα στο Channel 4. Το Channel 4 είχε πει το όνομά της από τα μέσα Αυγούστου. Είχε πει ότι λέγεται Μπάιντα Αλσάλεχ. Η εικόνα της υπήρχε παντού γιατί η ίδια μοίραζε φωτογραφίες και βίντεο. Θα μπορούσαν οι ελληνικές αρχές, είχε social media, είχε στο Twitter, είχε στο Facebook, είχε στο Instagram, είχε στο TikTok. Θα μπορούσαν οι ελληνικές αρχές από τότε ακόμα, όταν μοίραζε φωτογραφίες και βίντεο στα διεθνή μέσα, με τις καταγγελίες αυτές, οι ελληνικές αρχές θα μπορούσαν να βρούνε ποια είναι. Μάλιστα. Δεν χρειαζόταν, δηλαδή, ούτε πράκτορες, ούτε κατάσκοπο, ούτε τίποτα. Η ίδια η γυναίκα είχε πει και το όνομά της και υπήρχε και η εικόνα της. Είχε social media παντού. Για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές αρχές δεν κατάλαβαν από την αρχή, δεν βρήκαν ότι αυτή η γυναίκα. Και χρειάστηκαν 15 μέρες, λες. Για απαντήστε. Όχι, δεν χρειάστηκαν μόνο 15 μέρες. Την ταυτότητα οι ελληνικές αρχές, από ό,τι κατάλαβα, την έμαθαν τώρα που την αποκάλυψε ο Spiegel. Ενώ υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία και πριν. Γιατί για να μας απαντήσει ο κύριος Μηταράκης σε αυτό. Δεν ήξεραν ότι αυτή η γυναίκα έκανε αναρτήσεις από τη Γερμανία και από την Τουρκία και από την Κωνσταντινούπολη όλο το προηγούμενο διάστημα. Ορίστε, κύριε Μηταράκη. Τα στοιχεία της συγκεκριμένης τα ξέραμε από την πρώτη στιγμή που μπήκε σε ελληνικό έδαφος. Mm-hmm. Και από την πρώτη στιγμή που μπήκαν αυτοί σε ελληνικό έδαφος. Γιατί αυτή η ιστορία δεν ξέραμε αν ποτέ θα έρθουν στην Ελλάδα. Αυτοί βρισκόντουσαν στην Τουρκία. Μπορεί να μην περνάγανε ποτέ. Όταν περάσαν στην Ελλάδα, μέσα σε 14 μέρες, θέλω να πιστεύω ότι είναι ένας πολύ ταχύς χρόνος για να υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη της πολιτείας για ένα περιστατικό το οποίο τώρα συζητιέται έντονα 5 μήνες μετά. Εμείς από τα τέλη Αυγούστου είχαμε μια τελική ξεκάθαρη εικόνα και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένας ταχύτατος χρόνος και μια ξεκάθαρη άποψη που υπόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές προχωράνε σε πολλαπλά επίπεδα έρευνας, συνεργάζονται με ξένες αρχές όποτε χρειάζεται και είναι μια ιστορία η οποία θα προχωρήσει. Να προσθέσω εδώ ότι υπάρχει σε εκκρεμότητα ένα αίτημα που έχουν απευθύνει οι ελληνικές αρχές προς τις αντίστοιχες γερμανικές, έχοντας ζητήσει στοιχεία για το που βρίσκεται, αν έχει κάνει αίτημα ασύλου, οτιδήποτε στοιχεία έχουν οι γερμανικές αρχές, το οποίο είναι σε εκκρεμότητα, δεν έχουν ακόμα απαντήσει. Υπάρχει μια πρώτη αλληλογραφία που έχουμε πάρει απαντήσεις, έχουμε απαντήσει. Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τη Γερμανία για να βρούμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Ξέρετε, οι γονείς του κοριτσιού πού βρίσκονται? Βρίσκονται στην Ελλάδα. Να σας πω λίγο κάτι πριν, γιατί κάτι άλλο ήθελα να πω. Απλά έγινε αυτή η παρέμβαση σε σχέση με τον Υπουργό και απάντησα σε αυτό το πράγμα για να πω ότι και η κυβέρνηση δεν έδρασε πάρα πολύ γρήγορα και δεν έμαθε γρήγορα, δεν κατάλαβε γρήγορα τι συνέβαινε. Θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία δεν συμφωνώ με αυτό. Αλλά θα διαφοροποιηθώ και από τον Υπουργό και από τον καλό μου συνάδελφο, τον Γιάννη Σουλιώτη, λίγο και ίσως σας δώσω και απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που δεν απαντήσατε πριν. Δεν είναι μια απλή υπόθεση προσφύγων, ούτε μια ιστορία παράνομης διακίνησης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Και νομίζω ότι αν γίνει έρευνα, συνεχίζεται και η δημοσιογραφική έρευνα, συνεχίζεται η έρευνα
Όχι μόνο Ελλήνων δημοσιογράφων, αλλά και Γερμανών. Τι εννοείς, Βασιλική, και άλλων. Τώρα μας... Λέω ότι αυτός που τους καθοδήγησε και που οργάνωσε αυτή την επιχείρηση, έδωσε συντεταγμένες, έστειλε συντεταγμένες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο δικαστήριο του Στρασβούργου από την συγκεκριμένη αμμονισίδα, η οποία ανήκει σε ένα μέρος στην Τουρκία και σε ένα μέρος στην Ελλάδα. Όπως έχει αποδειχθεί πλέον και το έχει αναφέρει και το απολογητικό κείμενο του Spiegel με το fact-checking που έκανε, δώσανε τις συντεταγμένες από αυτήν την εισίδα, στην οποία πολύ στρατηγικά και πολύ μεθοδευμένα μπήκε μέσα αυτή η ιστορία, της υπόθεση της νησίδας αυτής, ενώ ήταν σε μια άλλη νησίδα, 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, όπως φάνηκε και από την ανάλυση που έκανε και το Spiegel μετά με τα δεδομένα και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, άλλη αμμονισίδα έλεγαν ότι ήταν, σε αυτήν που ανήκει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και αλλού βρισκότανε. Ούτε καν αυτό δεν είπαν οι ελληνικές αρχές, για να είμαι πιο δίκαιη και πιο ακριβής. Το είπαν με κάποιον τρόπο, αλλά δεν το λέγανε ούτε καθαρά, ούτε δεν το έκαναν. Κλείνοντας, Βασιλική, κλείνοντας θέλω... Όχι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Πες το, Βασιλική μου, για τους γονείς έχω διαφορετική άποψη από τον Υπουργό. Για μένα οι γονείς, οι πρόσφυγες, οι γονείς είναι θύματα, είναι άνθρωποι φοβισμένοι, φοβούνται να μιλήσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μας πούνε τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει, γιατί είναι πάρα πολύ φοβισμένοι. Και αυτό που σας είπα, ότι η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ούτε με το Eurodac, μας έχουν πει τι έγινε, όταν οι πρόσφυγες σε σχέση με την Πάιντα. Δίνεις δακτυλικά αποτυπώματα όταν καταγράφεσαι. Η γυναίκα αυτή έλεγε ότι είναι στη Γερμανία πριν και είχε αναρτήσεις από τη Γερμανία. Γιατί το σύστημα δεν έβγαλε το Eurodac ότι η γυναίκα αυτή ήταν και στη Γερμανία? Γιατί δεν στείλανε αμέσως στις γερμανικές αρχές ερώτημα να απαντήσουν? Να πάρουμε τις απαντήσεις για να ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο καμιά φορά να συμμετέχει σε μια τέτοια συζήτηση, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική από κάποιον που κάνει ρεπορτάζ στο τι μπορεί να πει, στο τι δεν μπορεί να πει σε μια οποιαδήποτε φάση. Αν υπήρχε χτύπημα. Αυτό γενικά ισχύει, αλλά εμείς ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί και μιλήσαμε μόνο για τα στοιχεία που είχαμε και για ό,τι μπορούσαμε να αποδείξουμε. Εγώ πολύ, πολύ καλά κάνετε εσείς τη δουλειά σας. Εγώ λέω ότι εγώ πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός από ότι είναι ένας δημοσιογράφος που έχει εκφράσει μια άποψη. Αν υπήρχε χτύπημα στο Eurodac, θα το ξέραμε. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπήρχε αντίστοιχο φάκελο. Για να κλείσουμε. Άρα πρέπει η Γερμανία να σας απαντήσει. Πρέπει να σας απαντήσουν από τη Γερμανία. Πώς μια γυναίκα που ζούσε στη Γερμανία εμφανιζόταν να είναι αραβωνιασμένη, παντρεμένη εκεί, έδειχνε φωτογραφίες από σπίτια, ταξίδευε στην Κωνσταντινούπολη και στη Γερμανία. Πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε εδώ πέρα και έλεγε ότι θέλει άσυλο από την Ελλάδα? Ενώ δεν ήθελε άσυλο από την Ελλάδα, δεν πήγε καν στο ραντεβού της. Όπως και αρκετοί από τους υπόλοιπους που ήταν μαζί της δεν θέλησαν καν να πάνε στο ραντεβού για το άσυλο. Υπάρχει μια συστηματική επικοινωνία των ελληνικών αρχών με τις αρχές της Γερμανίας. Δεν είχε υποβάλει πρώτερο αίτημα ασύλου στην Γερμανία. Δεν υπήρχε φάκελός της ως αιτούσα άσυλο πριν το 2022 στη Γερμανία και γι' αυτό δεν υπάρχει στο Eurodac. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Μηταράκη, Βασιλική. Βασιλική. Ταξίδευσε αεροπορικός, πήγε στη Γερμανία αεροπορικός. Με τι ταξιδιωτικά έγγραφα ταξίδευσε? Αυτά είναι πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Πολύ. Τα κάναμε και πριν, ναι. Θα απαντηθούν όλα εν ευθέντα χρόνο. Υπάρχει έρευνα εν εξελίξει. Κάτι, τα κρίσιμα κάτι πλέον, τα ξέρουμε. Κάτι έχετε εσείς, αλλά δεν μπορείτε να μας το πείτε, αυτό μας λέτε. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για μια έρευνα που υπάρχει μέχρι να καταλήξει σε κάποια σημεία. Έχουμε πει πάντως πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχουν μπλέξει πράκτορες, έχουν μπλέξει τέτοια πράγματα. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Θα έλεγα πάντως ότι για την κυβέρνηση, και να κλείσω το τοπική σου, ότι το μήνα που συνέβη το περιστατικό, τον ίδιο μήνα είχαμε ξεκάθαρη απόφαση. Για να ξεκαθαρίσουμε και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, οι γονείς πού βρίσκονται? Βρίσκονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Σε εβδομή. Βρίσκονται στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι προσωπικό δεδομένο που βρίσκονται. Μάλιστα. Είναι με, πόσα παιδιά είχαν δηλώσει? 4 παιδιά είχαν δηλώσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και με πόσα παιδιά? 4 έχουν. Μια χαρά είναι τα παιδιά, δόξα τω Θεώ. Και σας είπαν εσάς ότι δεν ξέρουν που έχει ταφεί το... Είπαν ότι το παιδί δεν το θάψαν οι ίδιοι, το δώσαν σε 4 άλλους εκ των 38 να το θάψουν κάπου στην εισίδα. Άρα είχαν 5 παιδιά. Έτσι ισχυρίστηκαν. Αλλά το ένα είναι το παιδί, είναι η Μάγια, η οποία είναι εν ζωή και είναι εδώ. Αυτοί χρησιμοποίησαν για να την ονομάσουν Μαρία. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Το έχετε τσεκάρει και με τη φωτογραφία αυτό? Έχουμε τσεκάρει όλο το φωτογραφικό υλικό που έχει δώσει και το Spiegel και το Channel 4. Έχουμε ελέγξει τις φωτογραφίες που δόθηκαν. Έχουμε κάνει αντιπαραβολή με τις φωτογραφίες στο φυλάκιο. Ναι, τα έχουμε ελέγξει όλα αυτά. Και έτσι μπορέσαμε στις 30 Αυγούστου να έχουμε την άποψη ότι, δεν υπάρχει πέμπτο παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Γιάννη, να είστε καλά, κύριε Μηταράκη. Έχετε και εκλογές? Έχουμε ακόμα. Έχετε ακόμα, Έχουμε ακόμα. Πότε θα πάτε στο νησί?
Στο νησί πάω κάθε εβδομάδα. Yes. Να είστε καλά, κύριε Μηταράκη.